Με τρόπο σαφή, παραστατικό και άκρος κατηγορηματικό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απάντησε στις ανησυχίες για κυπριοποίηση της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής γλώσσας. Μιλούσε στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Σταύρου Στυλιανίδη στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπιό. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε, ναι και συμφωνώ πανιερότατε, με την εγκύκλιον και την θρησκεία και την ελληνική μας γλώσσα. Είναι αυτά που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας και αν θέλουμε να επιβιώσουμε, αλλά και να συμβιώσουμε ειρηνικά με τους Τουρκοκύπριους, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την ελληνική μας καταγωγή. Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ισαΐα μέσα από την εγκύκλιο της Εκκλησίας της Κύπρου, την οποία ανέγνωσε στους πιστούς. Δίνουν την μαρτυρία τους σε κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε οι νέοι να γνωρίσουν την ιστορία τους και να σέβουν τους προγόνους και τους ήρωες νεκρούς, οι οποίοι μας έδωσαν την ευκαιρία σήμερα να ζούμε με ελευθερία και να διεκδικούμε έτσι περαιτέρω τα δικαιώματά μας. Σε ανακοίνωση ως απάντηση στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Κενεβέζος παραθέτει όσα βήματα έχουν γίνει στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με εκτενείς αναφορές για τα μαθήματα γλώσσας αλλά και ιστορίας και θρησκευτικών. Ειδικά για την γλωσσική εκπαίδευση, υπογραμμίζει ότι η πολιτική του Υπουργείου στοχεύει στην άριστη κατάκτηση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Ως πολύ σημαντική χαρακτήρισε την παρέμβαση της Εκκλησίας στο θέμα της παιδείας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι είναι αναγκαία για να γίνει η παιδεία μας πιο αποτελεσματική, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για να αφελληνίσουν τα προγράμματα της παιδείας σε μια χώρα ελληνικότατη ιστορικά. Είχε προηγηθεί Τρισάγιο και τα αποκαλυπτήρια της προδομής του ήρωα Στέγιου Στυλιανίδη στον περίβολο του Ιερού Ναού, με την αδελφή του Άννα να παραλαμβάνει κατά συγκινημένη την ελληνική και κυπριακή σημαία. Φυλάκτεται όπως θα φυλάττουμε και εμείς αιωνίαν την μνήμη αλλά και την υποχρέωση προς τη θυσία του Σταύρου, του αείμνηστου Σταύρου, του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα. Το μεγαλείο του Σταύρου Στυλιανίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα φτιάχνοντας βόμβα στο κρυσφύγετό του, εξήραν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Θάσος Σοφοκλέους και ο κοινοτάρχης Επισκοπιού Τομάζος Μαός. Και σαν πρώτα, αγριό...